χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 24 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Θα περάσουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία πολυμελή εγκληματική ομάδα που διακινούσε παράνομα μετανάστες μέσω του Εύρου. Τα κέρδη εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 180.000 ευρώ. Για τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα ενημερώθηκε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. 254 ασθενείς εξυπηρέτησε η ΚΑΠΑ3 κινητή μονάδα ενημέρωσης και διαχείρισης για καρκινοπαθείς. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας Άβαντας Mountain Running στα βουνά της περιοχής του Άβαντα. Η σφοδρή επίθεση, κυρίες και κύριοι, του αρχηγού Βάγνερ κατά του ρωσικού στρατιωτικού κατεστημένου έχει κλιμακώσει δραστικά τις εντάσεις, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πόσο μεγάλη απειλή αποτελεί η κατάσταση για το Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος Πούτιν εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες κατά της Βάγνερ σε διάγγελμα που απίφθινε προς το λαό της Ρωσίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία μετά το κάλεσμα του επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ. Γευγένη Πριγκόζιν για ανταρσία, για προδοσία, για πισόπλατη μαχαιριά έκανε λόγο ο πρόεδρος Πούτιν. Η σφοδρή επίθεση του αρχηγού Βάγνερ κατά του ρωσικού στρατιωτικού κατεστημένου έχει κλιμακώσει δραστικά τις εντάσεις, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πόσο μεγάλη απειλή αποτελεί η κατάσταση για το Κρεμλίνο. Ρώσοι στρατηγοί κατηγόρησαν την Παρασκευή ένα Ρώσο μεγιστάνα μισθοφόρου ότι προσπαθεί να οργανώσει πραξικόπημα κατά του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό σηματοδότησε μια έκτακτη ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ του επικεφαλής του Βάγνερ και του στρατού, οι οποίοι διαπληκτίζονται εδώ και μήνες για την πολεμική τακτική της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπήρξαν αναφορές κατά τη διάρκεια της νύχτας για στρατιωτικές κινήσεις σε μια περιοχή της Νότιας Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και το πρωί του Σαββάτου ο μεγιστάνας Πριγκόζιν ισχυρίστηκε ότι έχει τον έλεγχο τμήματων του στρατηγίου της στρατιωτικής διοίκησης στη Νότια Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε μήνυμα στο λαό, χωρίς όμως να αναφέρεται ονομαστικά στη Βάγνερ ή τον ιδρυτή της. Παράλληλα, τόνισε πως όσοι είναι υπεύθυνοι για τις τελευταίες εξελίξεις θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Απευθύνομαι στους πολίτες της Ρωσίας, στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των ειδικών υπηρεσιών, στους στρατιώτες και στους διοικητές που πολεμούν τώρα στις θέσεις μάχης τους, αποκρούοντας τις εχθρικές επιθέσεις. Το κάνουν με ηρωικό τρόπο. Σήμερα μίλησα για άλλη μια φορά με τους διοικητές όλων των κατευθύνσεων. Απευθύνομαι επίσης σε όσους παρασύρθηκαν σε μια εγκληματική περιπέτεια με δόλο ή απειλές, προχωρώντας ένα σοβαρό έγκλημα, μια ένοπλη εξέγερση. Η Ρωσία δίνει την πιο σκληρή μάχη για το μέλλον. Όλος ο μηχανισμός της Δύσης είναι εναντίον μας. Η Ρωσία θα αμυνθεί. Πρόκειται για προδοσία. Για πισόπλωτο μαχαίρωμα και αναφέρομαι στην προσπάθεια να διχαστεί η κοινωνία μας. Η κατάσταση στο Ροστόφ είναι δύσκολη. Οι άντρες του ρωσικού στρατού έχουν λάβει εντολή να εξουδετερώσουν τους επαναστάτες. Οποιαδήποτε εσωτερική διαμάχη πρέπει να τερματιστεί στη διάρκεια της επιχείρησης στην Ουκρανία, συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση θα τιμωρηθούν, θα βρεθούν ενώπιον του νόμου και του λαού της Ρωσίας για να λογοδοτήσουν. Πιστεύω ότι θα διατηρήσουμε και θα υπερασπιστούμε ό,τι είναι αγαπητό και ιερό για εμάς. Μαζί με τη μητέρα πατρίδα μας θα ξεπεράσουμε κάθε δοκιμασία και θα γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Θα προστατεύσουμε τόσο το λαό μας όσο και την κρατική μας υπόσταση από κάθε απειλή συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής προδοσίας. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι η προδοσία, πρόσθεσε ο Πούτιν, για να συμπληρώσει. Η κατάσταση στο Ροστόφ παραμένει δύσκολη. Η δουλειά των κυβερνητικών οργάνων έχει μπλοκαριστεί, αλλά θα κάνουμε τα απαιτούμενα βήματα για να σταθεροποιηθεί. Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής ομάδας που διακινούσε παράνομα μετανάστες στον Εύρο προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για έναν Ιρανό που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος, 8 ακόμα αλλοδαπούς και 3 Έλληνες. Πολυμελή εγκληματική ομάδα που διακινούσε παράνομα μετανάστες μέσω του ποταμού Εύρου προς το εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας, αποκομίζοντας κέρδη που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 180.000 ευρώ, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Ως μέλη της συνελήφθησαν 12 άτομα, 3 Έλληνες και 9 αλλοδαποί, ενώ μεταξύ αυτών είναι ένας 48χρονος Ιρακινός
που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία κατασχέθηκαν επίσης 11 γιοταχή αυτοκίνητα ως οχήματα μεταφοράς των μεταναστών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το κύκλωμα φέρεται να διακίνησε παράνομα τουλάχιστον 60 μετανάστες, τους οποίους παραλάμβανε από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και τους μετέφερε στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό της δράσης του είναι η στρατολόγηση ως οδηγών μεταναστών μόλις εισέρχονταν στο ελληνικό έδαφος, αλλά και η λήψη μέτρων για να αποφεύγουν αστυνομικούς ελέγχους. Εξάλλου, όπως αποδείχθηκε, χρησιμοποιούσαν οχήματα που προέρχονταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έφεραν προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ τα στάθμευαν σε συγκεκριμένο χώρο φύλαξη στην Πιερία, πριν και μετά από κάθε διακίνηση. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης βρέθηκε στο αεροδρόμιο Δημόκρητος προκειμένου να ενημερωθεί για τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύντομα πρόκειται να εγκατασταθούν στον χώρο του αεροδρομίου δεξαμενές νερού που θα εφοδιάζουν τα αεροσκάφη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης βρέθηκε στο αεροδρόμιο Δημόκρητος μαζί με τον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Κούκουρα, και τον αερολιμενάρχη του αεροδρομίου, Στέλιο Ζαντανίδη. Σκοπός του ήταν να ενημερωθεί για τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης βρέθηκε στο αεροδρόμιο Δημόκρητος μαζί με τον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Κούκουρα, και τον αερολιμενάρχη του αεροδρομίου, Στέλιο Ζαντανίδη. Σκοπός του ήταν να ενημερωθεί για τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Φέτος θα είναι δεξαμενές νερού στο χώρο του, όταν εφοδιάζονται από αυτό τα εναέρια του Δημόκρητος, ευχήθηκε ένα αεροσκάφος για καμία πυρκαγιά. Βρέθηκε στο αεροδρόμιο Δημόκρητος μαζί με τον Υπηρεσιών Περιφέρειας Ανάκης, Κωνσταντίνο Κούκουρα, και τον αερολιμενάρχη του αεροδρομίου, Στέλιο Ζαντανίδη. Σκοπός του ήταν να ενημερωθεί για τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά και τον αερολιμενάρχη προωθεί για τα εναέρια μέσα Φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που θα εγκατασταθούν δεξαμενές νερού στο χώρο του αεροδρομίου με σκοπό να εφοδιάζονται από αυτό τα αεροσκάφη. Ο αερολιμενάρχης του Δημόκρητος ευχήθηκε να μην χρειαστεί να πετάξει κανένα αεροσκάφος για καμία πυρκαγιά. Κάφος για καμία πυρκαγιά.
Μέσα στους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας της, 254 ασθενείς με καρκίνο εξυπηρετήθηκαν και ενημερώθηκαν από την κινητή μονάδα ενημέρωσης και διαχείρισης για καρκινοπαθείς. Το ΚΑΠΑ3 στηρίζει όλους τους ασθενείς με καρκίνο αλλά και τις οικογένειές τους που επιθυμούν να το συμβουλευτούν. Το πρώτο τρίμηνο της λειτουργίας της Εκκινητή Μονάδα Ενημέρωσης και Διαχείρισης για Καρκινοπαθείς ΚΑΠΑ3 εξυπηρέτησε 254 ασθενείς. Η Μονάδα Ενημέρωσης και Διαχείρισης για Καρκινοπαθείς στεγάζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στην Ογκολογική Κλινική. Από την αρχή που ξεκίνησε η λειτουργία του κέντρου, οι ασθενείς με καρκίνο το αγκάλιασαν και άρχισαν να απευθύνονται σε αυτό για την διεκπεραίωση των προβλημάτων τους που αφορούν τη διεκπεραίωση αιτήσεων πολλές φορές που τους δυσκολεύει. Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, η κινητή μονάδα, έχει εξυπηρετήσει τους τρεις μήνες λειτουργίας της 254 άτομα, 254 ασθενείς και φροντιστές, οι οποίοι έχουν απευθυνθεί για κάποια αιτήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτημάτων αφορά την πιστοποίηση της αναπηρίας, τη δημιουργία του φακέλου της αναπηρίας. Μεγάλο ποσοστό για την ενημέρωση σχετικά με την αποζημίωση της δαπάνης μετακίνησης, καθώς εξυπηρετούμε ασθενείς από πολλές περιοχές, απομακρυσμένες, μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης. Την ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, για τις κοινωνικές παροχές. Στόχος μας είναι η διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής μας, έτσι ώστε να εξυπηρετούμε ολιστικά τους ασθενείς, στο αίτημά τους και στις ανάγκες τους, να υπάρχει μια πληροφόρηση, μια αλλαγή, ανταλλαγή πληροφοριών, για να γίνεται πιο σωστά η καθοδήγηση και η ανακούφιση των ασθενών. Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών με πιο οργανωμένο και πιο επαγγελματικά εθελοντικό τρόπο να το οργανώσει, να το βάλει σε μία σειρά και με την τεχνογνωσία που έχει και με τους επιστήμονες και με τις δυνατότητες που έχει για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι ασθενείς και το περιβάλλον τους. Αυτός ο κυκαιώνας της νομοθεσίας με 5-6 υπουργεία εμπλεκόμενα κάθε φορά να βγάζουν διαφορετικές αποφάσεις και θα πρέπει να μπορείς να τις παρακολουθείς όλες αυτές τις αποφάσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει εσένα σαν ασθενή. Αυτό το πράγμα λοιπόν το κάνει το ΚΑΠΑ3. Το Κέντρο Ενημέρωσης και Διαχείρισης για Καρκινοπαθείς στηρίζει όλους τους ασθενείς με καρκίνο που επιθυμούν να το συμβουλευτούν, διευκρινίζοντας πως ο ρόλος τους είναι μόνο στο λειτουργικό και υποστηρικτικό κομμάτι και όχι στο ιατρικό. Να διευκρινίσω ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, πρώτον είπαμε, είναι δωρεάν και δεύτερον δεν έχουν να κάνουν με το ιατρικό κομμάτι. Έτσι, γιατί ακούμε διάφορα ίσως και παράπονα ότι δεν μας λένε σε ποιο γιατρό να πάμε, τι να κάνουμε. Όχι, το ΚΑΠΑ3 δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει αυτό, δεν είναι αυτή η δουλειά του. Το ΚΑΠΑ3 η δουλειά του είναι να καθοδηγήσει διοικητικά και σε επόμενη φάση ίσως και με άλλο τρόπο υποστηρικτικά τους ασθενείς. Το κομμάτι το ιατρικό φυσικά και δεν πρόκειται ποτέ να εμπλακεί κανένας και αυτό είναι άλλη δουλειά. Η προσέλευση των ασθενών αυτούς τους τρεις μήνες λειτουργίας του κέντρου είναι μεγάλη, αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι μια υπηρεσία που την είχαν ανάγκη οι πολίτες που παλεύουν με αυτή την αρρώστια. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το δείχνουν και τα ποσοστά, τα νούμερα. Παρ' όλα αυτά, καθημερινά δεχόμαστε την αγάπη του κόσμου, την ευχαρίστησή τους προς εμάς, γιατί σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο της ζωής τους βρίσκεται αυτός ο οργανισμός, ο οποίος είναι καινούριος, είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε και που τους βοηθάει και είναι δίπλα τους σε κάθε βήμα, διεκπεραιώνοντας πολλές φορές και τα αιτήματά τους, καθώς πολλοί ασθενείς δεν καταφέρουν να το κάνουν αυτό μόνοι τους. Και υπάρχει μια χείρα βοηθείας αυτή τη στιγμή μέσα στην Ογκολογική Κλινική, μέσα στο χώρο που έρχονται για να κάνουν τις θεραπείες τους, που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο στην δική τους ζωή. Η επικοινωνία των ενδιαφερόμενων μπορεί να γίνεται σε απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον, ενώ υπάρχει δωρεάν εφαρμογή διαθέσιμη για όλα τα smartphones και tablets που θα έχουν συνεχή ενημέρωση οι χρήστες τους. Άνοδος πτήσεων και διακίνησης επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας παρατηρήθηκε τον Μάιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο φετινός Μάιος κατέγραψε αύξηση διακίνησης επιβατών κατά 14,6% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 16,6% σε σύγκριση με το 2019. Ανωδικά κινήθηκε η διακίνηση επιβατών και πτήσεων το πρώτο πεντάμινο του έτους σε σχέση τόσο με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 όσο και του 2019 για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας μας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο φετινός Μάιος κατέγραψε αύξηση διακίνησης επιβατών κατά 14,6% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 16,6% σε σχέση με το 2019, καθώς το 2023 διακινήθηκαν συνολικά 6.841.825 επιβάτες, το 2022 5.970.289 και το 2019 5.868.304. Ειδικότερα για το πρώτο πεντάμινο του έτους στην Ελλάδα, Ιανουάριος με Μάιος δηλαδή του 2023, το σύνολο των διακινούμενων επιβατών στα αεροδρόμια, αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού, έφτασε τα 18.057.033 έναντι των 14.067.021 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 16.298.548 επιβατών το 2019. Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία προκύπτει αύξηση επιβατικής κίνησης 28,4% σε σχέση με το 2022 και αύξηση 10,8% σε σχέση με το 2019. Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις πτήσεις, αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού, του Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκαν 52.139 πτήσεις έναντι 51.870 το 2022 και 48.998 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση να σημειώνει αύξηση 0,5% σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση 7,5% σε σύγκριση με το 2019. Τέλος, από τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων για το πρώτο πεντάμινο του έτους προκύπτει ότι έγιναν 154.685 πτήσεις έναντι 144.433 το 2022 και 147.662 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση πρώτου πενταμήνου να σημειώνει άνοδο 7,1% σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση 4,8% σε σύγκριση με το 2019. SOS, κυρίες και κύριοι, εκπέμπουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στον Εύρο εξαιτίας των παρεμβολών από την Τουρκία που τους αναγκάζουν να αλλάζουν συχνότητα και κινδυνεύουν με υπέρογκα πρόστιμα ακόμα και με λουκέτο. Δύο ιδιοκτήτες ραδιοφώνων, ο Δημήτρης Κολιός και ο Γιάννης Βαβαλικούδης, μίλησαν για το θέμα στην εκπομπή 2 μαζί της Δέλτα Τηλεόρασης. Κάποτε έτσι, για να μιλάμε και άνετα και ανοιχτά και να μην μένουμε στον τύπο καθόλου. Κάποτε πρέπει να μιλήσουμε και για εμάς. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να μάθει και για εμάς. Ασχολούμαστε με τα προβλήματα, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τα προβλήματα. Αλλά έχουμε και εμείς προβλήματα. Ναι, με τις χαρές και με τις λύπες αυτού του κόσμου. Είμαστε αποδέκτες όλων των προβλημάτων, είμαστε αποδέκτες των ωραίων συμβάντων, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να και μιλήσουμε. Και είμαστε επιβαρημένοι με πάρα πολύ μεγάλο κόστος για να βλέπουν οι τηλεθεάτριες και οι τηλεθεατές και οι ακροατές όλο αυτό το προϊόν που παράγουν. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές φώναξα από το ραδιόφωνο, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και ιδιαίτερα στο Βορρά δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Αναγκαζόμαστε λοιπόν εμείς, όπως πολύ καλά είπε στην εισαγωγή σου, Κατερίνα, ότι να αλλάξουμε συχνότητα στην ουσία. Δηλαδή γίνεται ένα κλικ ίσα-ίσα για να μπορέσεις να ακουστείς. Γιατί η συχνότητα που σου έδωσε το κράτος έχει καταληφθεί από τουρκικό σταθμό. Αυτό γίνεται κατανοητό. Κάνουμε την ίδια στιγμή, ενημερώνουμε τους. Τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Okay. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στο νομό μας που έχουμε την άδειά μας, που εσείς ως κράτος, τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή μας παροχωρήσετε μια δημόσια συχνότητα, δεν μας επιτρέπετε αυτή τη στιγμή να ακουστούμε, γιατί βάσει της αδείας την οποία μας έχετε παραχωρήσει, πρέπει να καλύπτουμε και είμαστε υποχρεωμένοι το 70% του νομού μας. Έχετε δει ποτέ λοιπόν τη μορφολογία αυτού του νομού? Γνωρίζετε την έκταση αυτού του νομού? Ούτε τη μορφολογία ξέρετε, ούτε την έκταση ξέρετε. Δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο Εύρος, δεν τον μάθατε ποτέ. Τον μάθατε εξ απαλών ονείχων. Πηγαίνετε, έρχεστε, φωτογραφιούλες, καλά περνάμε. Περνάμε και από 5 μαγαζιά. Λέμε περνάμε και από το φράχτη, βγαίνουμε μια φωτογραφία. Ναι, και τελειώνουμε. Λοιπόν, εδώ τους το έχουμε πει και το έχουμε πει και στους τοπικούς βουλευτές. Το έχουμε πει πέραν αυτών. Έχουμε ενημερώσει τους πάντες ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται άλλο να καταλαμβάνονται οι ελληνικές συχνότητες από τουρκικούς σταθμούς, οι οποίοι την ίδια στιγμή αγοράζουν ολοκένουργια μεγάλα μηχανήματα, πολύ μεγάλης ισχύος, και αυτό θεωρώ ότι είναι προσχεδιασμένο ή καλά σχεδιασμένο, χρηματοδοτούνται από την τουρκική κυβέρνηση, συνεχίζεται όλο αυτό το παιχνίδι και εμείς καθόμαστε τι, να ρίξουμε την ισχύ, γιατί είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας, είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα τα μηχανήματα αυτά, είναι πάρα πολύ υψηλοί οι λογαριασμοί του ρεύματος, με αποτέλεσμα τι,
να καλυπτόμαστε απολύτως και την να ίδια στιγμή. Να θυμωνόμαστε. Να θυμωνόμαστε, στην κυριολεξία όμως. Αυτό να θυμωνόμαστε. Είναι. Όχι εντός εισαγωγικών. Αυτό θυμωνόμαστε. Είναι. Αφού πατάνε αυτό πάνω. Είναι. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές να μου λένε ναι, πράγματι ανεβαίνοντα τον ομό ακούω τουρκικού σταθμού. Καλά. Δεν σε απασχόλησε τόσα δηλαδή, χρόνια, δεν σε προβλημάτισε. Δεν προβλημάτισε κανέναν όλη αυτή η ιστορία. Ξέρεις γιατί. Ακούω τουρκικού σταθμού. Γιατί συμβαίνει. Διότι σίγουρα αυτό το πράγμα έχει πάει σε κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα. Μακάρι να στο Υπουργείο, ο οποίος δεν ξέρει καν για τι πράγμα μιλάμε. Δεν ξέρει, όχι. Έτσι. Και σου λέει, τι, όχι, μα βάσει αυτού του άρθρου του τάδε νόμου δεν επιτρέπεται. Ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τελειώσεις αυτή η γραφειοκρατία, υπάρχει έτσι αυτή η δυσκυλιότητα τέλος πάντων έτσι σε αυτό το κράτος, το οποίο δεν λέει να κατανοήσει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκολύνει ιδιαίτερες παραμεθόριες περιοχές, γιατί ξέρετε το ίδιο πρόβλημα Δημήτρη, παιδιά, έχουμε φτάσει στο σημείο να παίζουμε με τις λέξεις. Στοιχείο, βέβαια. Όταν ήμουν στοιχείο, ακούγαμε μόνο τουρκικούς σταθμούς, ώσπου οι άνθρωποι μία καλή πρωία συνεννοήθηκαν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και κλείσαν. Τελείωσα. Μα αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Άλλο ελληνικού σταθμού. Αυτό τέλος θα κάνουμε κι εμείς και είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι. Να το πούμε όμως αυτό, ότι την στιγμή που εμείς προσπαθούμε να ακουστούμε, έρχεται το ίδιο το κράτος με την νομοθεσία που ισχύει μέχρι σήμερα και με τις ανεξάρτητες αρχές και μας εγκαλεί να απολογηθούμε γιατί κάναμε ένα κλικ δίπλα. Και προσέξτε, το ίδιο το κράτος διαπιστώνει ότι πράγματι έχετε καταληφθεί από τουρκικό σταθμό και αν επιστρέψετε στη συχνότητα την οποία σας έχει παραχωρήσει το κράτος, δεν θα ακούγεστε. Ακριβώς. Αλλά γιατί κάνατε κλικ δίπλα, είστε ελάτε παράνομοι να απολογηθείτε, είστε παράνομοι. Είστε παράνομοι. Έχουμε θορυβηθεί όλοι για το αύριο των ραδιοφωνικών σταθμών του Εύρου. Ναι, είναι πάρα πολύ έολη η παρουσία μας στα FM. Αν συνεχίζει το κεντρικό κράτος να κοφεύει σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα μέσα και πάνω σε αυτό που είπαμε, που είπες νωρίτερα Κατερίνα, για μένα ακόμα και το να ακούγεται ελληνική μουσική, δηλαδή ένα ελληνικό μουσικό ραδιόφωνο, ναι, γενικότερα, έχει ναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλη αξία. Έτσι. Δεν είναι μόνο τα ενημερωτικά ραδιόφωνα. Έτσι. Πόσο μάλλον λέω τα ενημερωτικά. Αλλά πραγματικά, ναι, στα ελληνοτουρκικά σύνορα θέλουμε να ακούμε ελληνικές φωνές. Έτσι είναι. Δεν έχουμε καμία δουλειά να ακούμε τουρκικές φωνές και μάλιστα στην πλειοψηφία των συχνοτήτων. Γιατί ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη, ακούς δεν ακούς μέχρι το σουφλί. Όχι, τη μακριά, συχνότητα ναι, που έχει ξεκινήσει μακριά, να ακούς από την Αλεξανδρούπολη. Δεν ζητούμε την πρημοδότηση που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί μας στη γειτονική χώρα. Προφανώς και θα ήταν καλοδεχούμενοι. Ζητούμε μία επίλυση σε αυτό το πρόβλημα δεκαετιών, ώστε να μην αισθανόμαστε παράνομοι στο λειτουργήμα που θεωρώ ότι κάνουμε. Τι κίνδυνοι υπάρχουν τώρα για τα ελληνικά ραδιόφωνα εδώ στον Εύρο? Υπάρχει κίνδυνος προστίμων, υπάρχει κίνδυνος λουκέτου? Πώς βλέπεις να εξελίσσεται όλο αυτό? Υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής αυστηρού προστίμου και σε συνέχεια, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση, απειλούνται τα ραδιόφωνα της περιοχής ακόμα και με κλείσιμο. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Μπράβο. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, Γιάννη, για να καταλάβω τώρα. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος υποχρώνει τα ραδιόφωνα να καλύπτουν το 90% του πληθυσμού. Από την άλλη, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος σας δημιουργεί τεχνικά κολλήματα στο να το κάνετε. Ακριβώς. Η Ελλάδα, δηλαδή, στην πολυνομία της, δόξα τω Θεώ, νομοθετούμε ό,τι να είναι, όποτε να είναι. Και δεν είναι το πρώτο θέμα στο οποίο συμβαίνει αυτό. Τώρα, μεταξύ των δύο νόμων, εσύ ποιο προβλέπεις ότι θα υπερισχύσει? Ο πρώτος ή ο δεύτερος? Είναι πραγματικά ο ένας συγκρότητα με τον άλλο και δεν μπορούν και οι αρμόδιοι, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους φορείς που προαναφέραμε να πάρουν απόφαση, αν δεν λυθεί πρωτίστως νομοθετικά. Αν δεν υπάρξει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε αν όχι για όλη τη χώρα, τουλάχιστον για τις ακριτικές περιοχές, να δοθεί ένα κίνητρο, όχι ένα κίνητρο μάλλον, μία λύση σε αυτό το γόρδιο δεσμό, τότε... Κοίτα, δύο είναι οι λύσεις. Οι λύσεις είναι δύο. Ή να γίνει πραγματικά, να αλλάξει η νομοθεσία πάνω σε αυτό το κομμάτι και να θεωρούμαστε νόμιμοι όσοι παίζουμε σε διπλή συχνότητα, ή να βρεθεί ένας τρόπος... Να ενισχυθεί. Καλά, τώρα, να ενισχυθεί η ισχύς. Λες ότι οι Τούρκοι παίζουν στη δεκαπλάσια... Ακόμα και σε αυτό η νομοθεσία στην Ελλάδα έχει περιορισμούς. Δεν μπορείς να παίξεις με όσοι ισχύει θες. Ναι, γιατί μετά κάνουν τούμπες όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτό ισχύει. Έτσι, ναι, ισχύει. Οπότε... αυτό. Οπότε...
Με περισσότερες από 200 συμμετοχές, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Avantas Mountain Running το Σάββατο. Τη διοργάνωση είχε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Avanta, του Δρομέα Θράκης, καθώς και των πεζοπόρων της Αλεξανδρούπολης. Είμαστε έτοιμοι! Καλή επιτυχία σε όλους, καλή διασκέδαση, με ασφάλεια να τερματίσουμε! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Καλή επιτυχία! Το σήμα δόθηκε στις 8.30 το πρωί του Σαββάτου από την πλατεία του Avanta και οι δρομείς ξεκίνησαν την κατάκτηση των ορεινών όγκων της περιοχής. Καλή επιτυχία σε όλους, καλή διασκέδαση, με ασφάλεια να τερματίσουμε με 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε παιδιά. Καλή διαδρομή να έχετε. Σε ένα μαγευτικό τοπίο με υπέροχα δασικά μονοπάτια, οι δρομείς έτρεξαν για 9 χιλιόμετρα και για 24 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Επιτέλους, διοργανώνουμε τον πρώτο αγώνα εδώ στον Avanta, όπου θα αναδείξουμε τις ομορφιές, φανταστικά τοπία, τα οποία από εκεί πέρα μέσα θα περάσουν όλοι οι αθλητές. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή, ώστε τα επόμενα χρόνια να γίνει ένας θεσμός και να έχουμε κόσμο από πάρα πολλά μέρη από την Ελλάδα και όλο το, και από το εξωτερικό. Είμαστε έτοιμοι, βλέπετε, ξεκινάει ο πρώτος αγώνας, ο μεγάλος. Θεωρούμε ότι είναι όλα έτοιμα, είναι τα στέκ μας στα βουνά. Είναι εδώ η ομάδα Διάσους, ο Ερυθρός Σταυρός, είναι εδώ η Τροχέα, είναι όλοι μας οι εθελοντές στα σημεία του αγώνα. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ένα φανταστικό αγώνα. Είναι μια μεγάλη μέρα για μας, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για αυτόν τον αγώνα. Ο Δήμος, ο οποίος υποστήριξε την ιδέα από την πρώτη στιγμή. Ο Δρομέας Θράκης μαζί με το Πολιτιστικό Σύλλογο του Avanta, καθώς και τους πεζοπόρους της Αλεξανδρούπολης, έχοντας αυτή την ιδέα, οργάνωσαν τον αγώνα, πολλά άτομα μαζί, καθάρισαν τα μονοπάτια, βρήκαν τις διαδρομές, φτιάξαμε το σχέδιο ασφάλειας του αγώνα και οραματιζόμαστε την επιτυχία του φυσικά και να γίνει ένας θεσμός ο οποίος να μπορεί να μαζέψει κόσμο από όλα τα Βαλκάνια και όχι μόνο από την Αλεξανδρούπολη και τις γύρω περιοχές, γιατί πραγματικά το κάλος των βουνών του Avanta είναι μοναδικό. Σε όλη τη διάρκεια του Avanta's Mountain Running, στα βασικά σημεία βρίσκονταν άνδρες της Τροχέας Αλεξανδρούπολης, της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και οι Σαμαρίτες Κομωτινής για την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και σύστημα εντοπισμού κάθε συμμετέχοντα, καθώς οι διαδρομές ήταν μέσα σε βουνά και χιλιομετρικά μεγάλες. Όπως είναι ήδη γνωστό, θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αφού έχουν ειδικό τσιπ όλοι οι αριθμοί των αθλητών. Αλλά πέραν αυτού, κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, που εκτός από το μαραθώνιο της Αθήνας, για πρώτη φορά γίνεται στην περιφέρεια, στην Αλεξανδρούπολη, εδώ στον πρώτο ορεινό αγώνα Avanta's Trail, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα οι αθλητές με ένα link το οποίο έχουμε δοθεί ήδη, και οπότε και ένας συγγενής που είναι στο σπίτι να ξέρει να πάει τη στιγμή που βρίσκεται κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφού θα έχει ένα δικό στίγμα live και θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το αθλητή, σε ποιο σημείο της διαδρομής. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Avanta, του Δρομέα Θράκης και των πεζοπόρων Αλεξανδρούπολης, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για την άρτια διοργάνωση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, ενώ δημιούργησαν ακόμη έναν πόλο έλξης για τους επισκέπτες και όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας του Εύρου. Ξεκινήσαμε με τα μονοπάτια και με κάποιες υποδομές μέσα από κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα που τρέχουν τώρα για τα μονοπάτια μας. Και η δεύτερη μας σκέψη ήταν ότι θα μπορούσαμε μέσα στα υπάρχοντα μονοπάτια να δημιουργήσουμε και έναν αγώνα βουνού. Και λοιπόν σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Του χρόνου να γίνει ένας αγώνας πολύ πιο μεγάλος,
και από πλευράς συμμετοχών, αλλά και από συμμετοχών αθλητών από μακρινές περιοχές. Οι αιτήσεις για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και για το ΑΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ άνοιξαν για την επόμενη σχολική περίοδο. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι γονείς, ενώ τα κριτήρια παραμένουν τα ίδια με άλλες χρονιές. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των γονέων που επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και για τα ΚΔΑΠ για την επόμενη σχολική περίοδο μέσω του ειδικού προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ξεκίνησε το πρόγραμμα της ΕΕΤΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Ξεκίνησε συγκεκριμένα από τις 20 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι πολύ πιο απλοποιημένη η αίτηση. Από ό,τι μας ενημερώνουν οι γονείς, μπορούν να την κάνουν πολύ γρήγορα και μέσα από το κινητό τους. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά φέτος δεν βάζει το σύστημα όλους τους γονείς μέσα. Τους ξεχωρίζει ανάλογα με το τελευταίο αριθμό του άφημί τους. Οπότε δεν φορτώνεται και πολύ το σύστημα και μπορεί να προχωράει καλύτερα. Εδώ στη Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών, στη Θουκυδίδου 25, ξεκίνησαν ήδη και έρχονται γονείς που χρειάζονται βοήθεια ή κάποιους τους βοηθάμε και τηλεφωνικά. Όποιος γονέας πιστεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει μόνος του ή δεν βασίζεται τέλος πάντων, μπορεί να έρχεται εδώ πέρα όλες τις ημέρες που διαρκεί η κατάθεση των αιτήσεων. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα βοηθάμε όλους τους γονείς του Δήμου μας. Δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι γονείς, ενώ τα κριτήρια παραμένουν τα ίδια με άλλες χρονιές. Είναι ακριβώς τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλώς επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχουν κάνει πρώτα τη φορολογική τους δήλωση. Διαφορετικά δεν τους παίρνει καθόλου το σύστημα. Ενώ τις προηγούμενες χρονές τους έβαζε μέσα το σύστημα, αλλά τους απέρριπτε στο τέλος. Φέτος δεν τους βάζει από την αρχή μέσα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Τα εισοδήματα, ναι, είναι τα ίδια. Είναι 27.000 για τους γονείς που παίρνουν το πλήρες βάουτσερ και μέχρι 33.000 για τους γονείς που παίρνουν το μειωμένο βάουτσερ. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε απλώς τους δημότες μας ότι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ακόμη και με το μειωμένο βάουτσερ, οι γονείς δεν θα πληρώνουν επιπλέον τροφεία. Μας καλύπτει δηλαδή το ποσό. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με πέρσι. Σύμφωνα με την ΕΕΤΑ, φέτος για πρώτη χρονιά θα ολοκληρωθούν πιο γρήγορα και τα αποτελέσματα των παιδικών. Γύρω στις 25 του μήνα θα βγουν οι οριστικοί πίνακες, αν βέβαια δεν υπάρξει κάποια παράταση. Οπότε όλοι θα έχουν βρει μια θέση μέχρι τέλος Ιουλίου. Και θα είναι ήσυχη τέλος πάντων το καλοκαίρι, γιατί πέρυσι τα είχαν βγάλει τα αποτελέσματα την τελευταία μέρα του Αυγούστου και κάναμε εγγραφές και συμβάσεις στις 1 Σεπτέμβρη. Οι γονείς θα μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους εφόσον βγουν τα αποτελέσματα του προγράμματος. Ανάλογα με το βάουτσερ που θα πάρουν οι γονείς, από την επόμενη μέρα, την πρώτη εργάσιμη συγκεκριμένα μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσουν και οι συμβάσεις. Τότε θα δοθούν οι θέσεις. Μια υπέροχη γιορτή χρωμάτων, δημιουργικότητας, παιχνιδιού αλλά και γεύσεων για τους μικρούς ξανθιώτες διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου της Ξάνθης με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Η γιορτή έλαβε χώρα στο θεματικό πάρκο Λίμνιο με τίτλο «Φεστιβάλ Βρεφικών Παιδικών Σταθμών Καλοκαιρινά Καλλιτεχνικά Παιχνιδομαγειρέματα». Πλήθος παιδιών συνοδευόμενα από τους γονείς τους συμμετείχαν με κέφι και χαρά σε ένα ιδιαίτερο γεγονός των βρεφικών παιδικών σταθμών που σχεδίασαν δράσεις για να υλοποιήσουν τα παιδιά διασκεδάζοντας και δημιουργώντας. Βέβαια, εκτός των πολλών και πολύχρωμων δράσεων, οι μικροί πολίτες της Ξάνθης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παιδικές παραστάσεις με διακριτούς παιδικούς ήρωες, αλλά και να απολαύσουν μικρά γεύματα τα οποία φτιάχτηκαν από τους μάγειρες και τις μαγείρισες των βρεφονηπιακών σταθμών, σύμφωνα με τις οδηγίες της διατροφολόγου του κέντρου. Ο κόσμος πραγματικά ανταποκρίθηκε. Οι γονείς είναι παρόν μαζί με τα παιδιά από τα βρέφη από 8 μηνών μέχρι τα παιδιά μας 4 ετών. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιδέα από τους συνεργάτες και τους φίλους που πλαισιώνουν όλη την προσπάθεια κοντά στη Δημοτική Αρχή. Ξέρετε, ο Δήμαρχος ο Μανώλης ο Τσέπελης με εμπιστεύτηκε σε ένα πολύ ευαίσθητο κλάδο που είναι τα παιδιά μας. Και η εμπιστοσύνη του πιστεύω είναι απέναντι σε μένα και σε αυτόν εισάξια. Τον ευχαριστώ πολύ. Σήμερα πραγματικά θέλουμε μέσα από τις δράσεις των παιδιών να δημιουργήσουμε τα ερεθίσματα τα θετικά έτσι ώστε
τα παιδιά μας να ολοκληρώσουν το μέλλον, μια κοινωνία με ρεθίσματα θετικά. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της προσπάθειας, ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά όλων των σταθμών και στους γονείς τους να γνωριστούν και να γιορτάσουν όλοι μαζί. Θέλω να συγχαρώ τους συνεργάτες μου και τον πρώην κύριο Βρουσιάδη, το Συμβούλιο, τις υπηρεσίες των παιδικών σταθμών, ότι πραγματικά η πρότασή τους στο να κάνουμε μια ενιαία αποχαιρετιστήρια γιορτή σε έναν υπαίθριο χώρο του Λιμνίου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ γνωρίζονται όλα τα παιδιά, όλοι οι γονείς και θα γιορτάσουμε πραγματικά όλοι μαζί με διάφορες δραστηριότητες, αναδεικνύοντας από μια δράση ο κάθε παιδικό σταθμό. Θα κάνουμε τα παιδιά μας να περάσουν ωραία και να κλείσουμε τη χρονιά με αυτή την εκδήλωση. Νομίζω είναι μια αρχή, διότι σε αυτό το χώρο του Λιμνίου τον επόμενο καιρό θα υπάρχει μια υπέροχη παιδική χαρά, ένα υπαίθριο γυμναστήριο και η έκθεση του Καραγκιόζη μαζί με ένα σκηνικό για να κάνουμε διάφορες παραστάσεις στο Καραγκιόζη, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι θα δημιουργήσουμε εδώ ένα χώρο τέτοιων δραστηριοτήτων για τα σχολεία, έτσι ώστε όλη η εκπαίδευση, όλοι οι δικές μας δομές των παιδιών θα έρχονται και να κάνουν εδώ τις γιορτές τους με διάφορες εκδηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπαίθριος χώρος πλημμύρισε από μουσική, ζωγραφιές, παιχνίδια και παιδικά γέλια. Και όταν το ανεμόπτερο εμφανίστηκε ψηλά στον ουρανό, μικροί και μεγάλοι το υποδέχτηκαν με επιφωνήματα χαράς και ενθουσιασμού, κλείνοντας με ιδανικό τρόπο το πρώτο φεστιβάλ των παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δήμου Ξάνθης. Μετά από 15 χρόνια αδράνειας, επανασυστήνεται στο Διδημότυχο το παράρτημα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Η παρότριση παλαιών στελεχών και η ανάγκη να υπάρξουν εναλλακτικοί τρόποι ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης νεολαίας στην περιοχή ενεργοποίησε μερίδα ανθρώπων που είχαν σχέση με τον οδηγισμό. Το παράρτημα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού του Δήμου Διδημοτήχου μετά από 15 χρόνια αδράνειας επιστρέφει. Συγκεκριμένα, η τοπική έφορος Ματθαία Παπαδάκη, στέλεχος του οδηγισμού για 18 χρόνια, μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας για την απόφαση αυτή, η οποία έχει χαροποιήσει το νέο συμβούλιο αλλά και όλες τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί, ώστε τον ερχόμενο Σεπτέμβρη να λειτουργήσουν τα πρώτα τμήματα για παιδιά ηλικίας έως 17 ετών, αγόρια και κορίτσια κάθε φυλής και θρησκεύματος. Προέκυψαν τότε διάφορες συνθήκες που δεν επέτρεπαν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα στο Διδημότυχο. Τώρα όμως είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την επανασύσταση του Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, πλέον έτσι λέγεται, στο Διδημότυχο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το ξεκίνησε αυτό, ήταν μια σκέψη του Βασίλη του Γενιζεγκίνη που αποδεχτήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά και που αρχίζει να παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Στο ήδη υπάρχον κτίριο, γιατί έχουμε ιδιόκτητο κτίριο, το ήδη υπάρχον κτίριο θα μπορούμε πλέον από Σεπτέμβριο να υποδεχθούμε παιδιά, αγόρια και κορίτσια, από 4 χρονών μέχρι 17, ανεξαρτήτου φυλής και θρησκεύματος. Προς το παρόν έγινε η σύσταση του ΔΣ που απαρτίζεται από παλιά στελέχη και καινούργια μέλη που αγκάλιασαν αυτό το εγχείρημά μας και είναι η εξής, να μην ξεχάσω και κανέναν. Πρόεδρος είναι η κυρία Χρυσή Σιβρίδου, η κυρία Σίτσα, η γνωστή. Η Ορεσιάδα την γνωρίζει καλύτερα και σαν σοφό πουλί μια ζωή στον οδηγισμό η Σίτσα. Έφορος η Παπαδάκη Ματθαία, εγώ δηλαδή επίσης πολλά χρόνια στον οδηγισμό. Γραμματέας είναι η κυρία Γκουγκούδη Αθανασία. Πρώην αντιδήμαρχος. Ταμίας η κυρία Βίκη Φουντούκα. Αντιπρόεδρος είναι ο Λιμπερεκίδης ο Λευτέρης. Και τα στελέχη των πουλιών είναι η Ζουκίδου η Δήμητρα, η Μπαλτζίκα η Κυριακή, η Τσακύρη η Χριστίνα, η Αποστολή η Αυγίδου, ο Βασίλης ο Γενιζεγκίνης και τα στελέχη οδηγών είναι ο Σαγκίδης ο Τάσος και η Τιματίδου η Σοφία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει η επικοινωνιακή εξόρμηση των στελεχών με το κοινό και βιωματικές ανακοινώσεις με σχολεία και συλλόγους, ώστε να γνωστοποιηθεί η λειτουργία
βιβλία του Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού με απότερο σκοπό να ξεκινήσουν οι εγγραφές, χαρίζοντας σε όλα τα παιδιά μοναδικές εμπειρίες στα επίπεδα προσφοράς, πειθαρχίας, εθελοντισμού και ιδανικών που διέπουν το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ανέφερε η κυρία Παπαδάκη. Από αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει ευρύτερη ενημέρωση στον κόσμο του Δημοτήχου με βιωματικές συναντήσεις στα σχολεία. Θα πηγαίνουμε δηλαδή εκεί στα σχολεία και στην αυλή, θα παίζουμε παιχνίδια και θα δείξουμε τι ακριβώς είναι ο οδηγισμός στα παιδιά, σε αυτούς που μας γνωρίζουν να το θυμηθούν και σε αυτούς που δεν μας γνωρίζουν να μας γνωρίσουν. Όπως είπα, στα σχολεία, σε συλλόγους και γενικά όπου υπάρχουν παιδιά θα γίνουν ανακοινώσεις, αφίσες και ούτω καθεξής. Σε αυτό το εγχείρημά μας έχουμε κοντά μας τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Χατζηγιάννογλου, για τη βελτίωση της κατάστασης της εστίας μας που ήταν εγκαταλειμμένη πολλά χρόνια. Τα μαθήματα αρχικά θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή. Στις 26 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, θα γίνει η τελική καταχώρηση βαθμολογιών για τις φετινές πανελλήνιες. Οι υποψήφοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους. Αντίστροφη μέτρηση για τους βαθμούς πανελληνίων, οι οποίοι θα ανακοινωθούν την 5η 29 Ιουνίου. Αμέσως θα ανοίξει ο δρόμος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023, η τελική καταχώρηση των βαθμολογιών θα ολοκληρωθεί μέχρι και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια η δεματοποίηση των αποκομμάτων με τις τελικές βαθμολογίες θα αποσταλεί στα σχολεία. Αμέσως θα αναρτηθούν οι βαθμοί των Πανελληνίων. Οι υποψήφοι θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Στη συνέχεια, οι υποψήφοι θα χρειαστεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Όπως και στις δύο προηγούμενες χρονιές, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής διπλού παράλληλου μηχανογραφικού και για τα δημόσια ΙΕΚ, αφού πρώτα αναρτηθούν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων. Ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς καλλιτέχνες προκειμένου να φιλοτεχνηθούν τα γκρι καφαό της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Το γκρίζο κουτί γίνεται καμβάς για τους καλλιτέχνες, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και κατ' επέκταση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς καλλιτέχνες προκειμένου να φιλοτεχνηθούν τα γκρι καφάο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, θέλοντας να βάλει περισσότερο χρώμα και τέχνη στα γκρίζα καφάο τα οποία έχουμε μέσα στον αστικό ιστό, έχουμε κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους καλλιτέχνες του Δήμου μας, οι οποίοι επιθυμούν, προκειμένου να υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις τους, να δημορφώσουμε με τέχνη πλέον αυτά τα καφάο, προκειμένου να μορφύνουν ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γιατί δίνουμε τον χώρο και όλα τα υλικά τα οποία θα χρειαστούν, προκειμένου οι καλλιτέχνες του Δήμου μας να μπορούν να εκφραστούν πάνω σε αυτούς εδώ τους χώρους. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, αφού ήδη κάποιοι με την ανακοίνωση από το Δήμο έχουν ενδιαφερθεί και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Όρη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την πρότασή τους με ελεύθερο θέμα που θα αφορά το στοιχείο CERP καφάο σε ένα αρχείο PDF που θα περιλαμβάνει σύντομο βιογραφικό maximum 150 λέξεις, περιγραφή της ιδέας maximum 150 λέξεις, 1-2 σκίτσα σε επιθυμητή κλίμακα 1:20. Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων όλων των καλλιτεχνών είναι η 5 Ιουλίου, όπου εκεί μια επιτροπή του Δήμου θα δει όλα τα θέματα τα οποία θα έχουν προταθεί. Μάλιστα, ο κάθε καλλιτέχνης θα μπορεί να κάνει 2 προτάσεις, προκειμένου μέσα από την επιτροπή να επιλεγούν τα θέματα τα οποία θα περαστούν πάνω στα καφάο. Νομίζω ότι φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει αυτήν την τεχνική την οποία θα εφαρμόζουν οι καλλιτέχνες, αφού είναι ανοιχτοί οι χώροι οι οποίοι θα γίνουν αυτές οι δράσεις, και νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή, ωραία και όμορφη δράση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που θα συμμετέσχουν οι ίδιοι οι δημότες και θα βάλουν αυτή την προσωπική τους πινελιά στην κυριολεξία στο γκρι
τον ΚΦΟ, δίνοντάς του χρώμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην καθημερινότητά μας. Το θέμα της πρόσκλησης είναι ελεύθερο. Όποιοι καλλιτέχνες επιθυμούν μπορούν να εστιάσουν τις προτάσεις τους στη θεματική «Μέλλον άνθρωποι νερό». Η πρόσκληση απευθύνεται σε καλλιτέχνες που θα χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές όπως graffiti art, stencil, ζωγραφική και άλλα μέσα τα οποία είναι κατάλληλα για εξωτερικό χώρο και αντέχουν σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Μετά τη δημιουργία του έργου θα εφαρμόζεται η ειδική επίστρωση αντι-graffiti για την προστασία του. Η δράση θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 26 Ιουνίου θα διεξαχθεί το πρώτο τουρνουά φιλίας και αλληλεγγύης του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Εύρου. Στο τουρνουά θα στηριχθεί έμπρακτα το παιδικό χωριό SOS Θράκης. Το πρώτο τουρνουά φιλίας και αλληλεγγύης διοργανώνουν οι Σύνδεσμοι Προπονητών Ποδοσφαίρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης με διοργανωτές του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Εμείς ως Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Εύρου αποφασίσαμε, μια που ήρθε και για μας το καλοκαίρι, τελειώσαν οι υποχρεώσεις μας, να κάνουμε μια σύμπραξη, θα πω εγώ, μια δράση, καθώς όλοι είμαστε εθελοντές αυτό που κάνουμε, μια δράση μαζί με τους Συνδέσμους όλες τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κάλεσμά μας ήταν και στον νομό Ροδόπης και στον νομό Ξάνθης και στον νομό Καβάλας. Όλοι τα αποκρίθηκαν θετικά φυσικά σε αυτή την κίνησή μας. Η Ξάνθη και η Καβάλα θα μπορέσουν να παρευρεθούν. Η Ροδόπη φέτος δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Αλλά αυτό εμάς δεν μας στεναχωρεί. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη μας απόπειρα και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι εμείς όλοι είμαστε στον χώρο του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή από ένα άλλο πρίσμα, είμαστε στους πάγκους, άλλοι αγωνίζονται, οπότε όμως και εμείς, επειδή περισσότεροι έχουμε αγωνιστεί και έχουμε παίξει ποδόσφαιρο, να θυμηθούμε αυτό που κάναμε, να μαζευτούμε όλοι μαζί. Μέσω του τουρνουά θα στηριχθεί το παιδικό χωριό SOS Θράκης, καθώς από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ θα συγκεντρώνονται στο γήπεδο αγαθά και οικονομική βοήθεια. Φυσικά παράλληλα, γιατί αυτό είναι το κύριο νόημα και όχι το να μαζευτούμε και το να βρεθούμε, να μπορέσουμε να στηρίξουμε με τη δράση μας και τα παιδικά χωριά SOS Θράκης, που νομίζω ότι είναι πράξεις που πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πάνω απ' όλα στην εποχή μας η φιλανθρωπία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Θα υπάρχει κάποιο εισιτήριο για να μπορούν να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το τουρνουά? Είναι είσοδος ελεύθερη. Δεν έχουμε νόημα να έχουμε κάποιο εισιτήριο. Αυτό που θα έχουμε εμείς είναι όποιος θέλει να παρευρεθεί στο τουρνουά ή να το παρακολουθήσει, είτε να αγωνιστεί είτε οτιδήποτε. Εμείς θα έχουμε μια συλλογή τροφίμων πρώτης ανάγκης για τα χωριά SOS και παράλληλα θα υπάρχει και ένας κουμπαράς. Όποιος θέλει να συνδράμει σε αυτή την προσπάθειά μας, θεμητό είναι. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν, η είσοδος θα είναι ελεύθερη και ευελπιστούμε αυτή η δράση μας να γίνει θεσμός, δηλαδή αυτή είναι όλη η έννοια για μας πλέον, ότι αυτό το πράγμα να γίνει θεσμός, του χρόνου να γίνει για παράδειγμα σε έναν άλλο νομό, τον επόμενο σε έναν άλλον, ούτως ώστε να φτάσουμε αυτό το πράγμα να καθιερωθεί και να γίνει μια δράση συνεχόμενη και να αναπτυχθεί, γιατί αυτό είναι το νόημα για μας, να γίνονται δράσεις που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Εσείς μπορείτε να διαβάζετε όλη την επικαιρότητα στο www.deltatv.gr και φυσικά να παρακολουθείτε όλες τις συνεντεύξεις αλλά και τα ρεπορτάζ μας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Από όλες και όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ.